Ήταν η στιγμή. Καυγάδισε χθες βράδυ με κάποιον. Δηλαδή έπεσε ξύλο. Με ποιον? Με τον Νικόλα. Με ποιον? Με τον Νικόλα. Το φίλο της Μαρίας και πολύ καλό δικό μου φίλο τελευταία. Τι? Αυτό που άκουσες. Από πού και ως που μου λες? Το ξέρω, σου ήρθε η κεραμίδα, Μα να πλακωθεί ο Αλέξης με το φίλο της Μαρίας. Α, και δικό μου φίλο θέλεις να πεις. Δεν είναι μόνο της Μαρίας. Λίλια, δεν το σχολιάσω τώρα αυτό. Άντε μην τα ακούσεις. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Παιδί μου, σου λέω, του χύμιξε. Μα είναι εξωφρενικό. Τι τον έχει πιάσει πια τον Αλέξη? Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτότανε. Δεν μπορώ. Ρε Μαρκέλα, λες να σφαχτήκανε για τα μπυρμπυλωτά μάτια της Θερατούκλος? Δεν με νοιάζει γιατί σφαχτήκανε, Λίλιαν, αλλά αφού δεν τον αποτελείωσε ο Νικόλας, σκέφτομαι πως το κάνω εγώ. Οχ, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Αλέξη. Διπλό χτύπημα μέσα σε λίγες μέρες. Είναι και κολεξιό. Δεν με νοιάζει. Αυτό ας σκεφτόταν νωρίτερα. Άκουσε εκεί να παίζει ξύλο μέσα στην εταιρεία, λες και είναι κανένα πεδαρέλι. Και Teddy Boy, μπορώ να σου πω. Μα να ξεφτυλίζεται έτσι μπροστά στους υπαλλήλους του. Και με ποιον? Με τον κόμενο της Μαρίας, θα τρελαθώ. Α, με εγώ τι να πω, που θα μου τον στραπάτσανε κι άλλο το δικό μου. Δεν μας παρατάς και εσύ, Λίλιαν. Τι θα γίνει αν φτάσει στα αυτιά της Μαργαρίτας και του Στέφανου? Έξαλλοι θα γίνουν οι άνθρωποι, έξαλλοι. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Να παίζει ο γιος τους ξύλους διαδρόμους εταιρείας. Άρε Μαρία, να σφάζονται στην ποδιά σου τα αγόρια. Αυτό δεν θα τα αφήσω έτσι. Αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Δεν μπορεί ο κύριος Μαντάς να μας εκθέτει όλους επειδή τον έχει πιάσει εταιρεία. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Θα περάσουμε από το νοσοκομείο να σε δούμε, ναι. Έγινε, Μαρθούλα μου. Περαστικά, αγάπη μου. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Μουα. Τι έγινε, βρε Σοφία, τι έπαθε η Μάρθα? Αχού, δεν τα μάθες. Όχι, τι να μάθω. Έπαθε κρίση κολικοειδίτιδας και θα κάνει επέμβαση. Αχ, τι καημένη, Παναγία μου. Ναι, είναι στο νοσοκομείο τώρα, θα μείνει 2-3 μέρες ακόμα. Πω, βρε παιδί μου. Πρώτα η Λουκία, μετά η Μάρθα. Και να δούμε. Ποια από εμάς έχει ακόμα σειρά. Έλα, βρε Σοφία, κουνήσου από τη θέση σου. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λέω, αγάπη μου? Εμείς θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας εδώ μέσα σε αυτή την εταιρεία. Έλα, αφού συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν κι άλλα πολλά. Τώρα τελευταία. Λοιπόν. Τι? Τι έγινε χτες? Κοίτα, Σοφία, εγώ έχω πει ήδη τι έγινε χθες. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω άλλο, γι' αυτό θέλω. Μαράκι, σε παρακαλώ, ένα πράγμα πες μου μόνο. Είναι αλήθεια ότι χαστούκησες τον Αλέξη Μαντά? Πώς το έκανες, βρε πουλάκι μου? Και τι θα γίνει τώρα? Τίποτα. Αν θέλει να με πωλήσει, ας με πωλήσει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα πια. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρία. Δεν ήξερα ότι είσαι εδώ. Πάντα είμαι εδώ, στην ώρα μου. Είχα πάει μέχρι το λογιστήριο. Ξέρεις, λυπάμαι πολύ για εχθές. Θα με συγχωρέσεις? Μην ανησυχείς. Όχι, ανησυχώ και μάλιστα πολύ. Το ξέρω ότι φέρθηκα σαν ηλίθιος. Το ξέρω ότι φταίω, αλλά δεν άντεχα. Αλέξη, υπάρχει εξήγηση για αυτό που έγινε. Και βέβαια υπάρχει εξήγηση. Και η εξήγηση είναι ότι μισείς τον Νικόλα. Όχι, εγώ δεν... Ναι, τον μισείς και δεν τον εμπιστεύεσαι. Αλλά μην ανησυχείς, εγώ του μίλησα ήδη και σε λίγο θα σου παραδώσουμε τον αναλυτικό ισολογισμό της Τεραμούντα. Μη λες ότι σε κλέβουμε κιόλας. Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσες εσύ. Φυσικά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα πια. Φυσικά και δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε με την Τεραμούντα. Δεν τσακώθηκα γι' αυτό. Άρε Μαρία, επειδή ζηλεύω σαν τρελός, μπορώ πως δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Δεσποινής Μόιρα μου όμως, μη με βασανίζετε άλλο, σας παρακαλώ, πείτε μου τι με περιμένει, ποια θα είναι η ζωή μου. Διάλεξε, έχεις κάποια προτίμηση? Σε άντρα? Όχι άσχετη, με τι θα δούμε το μέλλον σου λέω. Α! Θες να σπάσουμε κανένα αυγό? Βρεστό ή μελάτο? Κατάλαβα, για τον οικοκυρά ξέχνα το. Πάμε τώρα να δούμε αν θα γίνεις αστροφυσικός. Λέτε! Τι νόμιζες, ο Αϊνστάιν λιγότερο μπούφος ήταν από σένα?
Λάθος κάλτσες φορούσε. Καθημερινά. Λοιπόν, τα ταρό, πώς σου φαίνονται? Α, δεν είμαι καθόλου χαρτόμουτρο εγώ. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που χάσανε περιουσίες και περιουσίες στα χαρτιά. Ανθρώπους δεν λέμε, ονόματα δεν θίγουμε. Ναι, νομίζω ότι η κρυστάλλινη σφαίρα είναι η περίπτωσή σου. Αχ, ναι. Μπορώ να βλέπω κι εγώ? Όχι. Τίποτα άλλο σας βρίσκεται? Δώσ' μου το χέρι σου. Αχ, όχι, δεν έχω κάνει μανικιούρ. Δώσε μου το χέρι σου, είπα. Θα δοκιμάσουμε την πανάρχαιη και δοκιμασμένη μέθοδο της χειρομαντίας. Ναι, ναι, μπαμπά, εντάξει. Όχι. Μπαμπά, όχι, άκουσέ με. Όχι, πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ, όχι. Θα κάτσεις να ξεκουραστείς, μπαμπά, πρέπει να ξεκουραστείς. Σε παρακαλώ. Ναι, και μετά θα τα πούμε μαζί. Εντάξει. Ναι. Περαστικά. Γεια. Ο πατέρας σου? Τι έγινε, τι έχει? Είναι στο νοσοκομείο. Τι, συμβαίνει κάτι με τον νεφρό του? Έκανε υποκάθαρση. Και δεν είναι καλά, ε? Τον άκουσα χάλια, δεν άκουσα άλλο χειρότερα. Ξέρω τι πρέπει να γίνει με αυτή η ιστορία. Κάτι πρέπει να κάνω. Όπως και να έχει, εμείς σήμερα θα σου παραδώσουμε τον ισολογισμό της Τεραμώντα. Σου είπα δεν με νοιάζει. Και να μη σε νοιάζει, εμείς θα στον δώσουμε. Άκουσε με καλά. Το μόνο που θέλω είναι να με συγχωρέσεις. Μισώ τον εαυτό μου που σε έκανα να στεναχωρηθείς. Δεν ξέρω τι να πω, Αλέξη. Εδώ ο κόσμος χάνεται κι εσύ. Τι? Εσένα, το μόνο που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι για το πώς θα δικαιολογηθείς τους υπαλλήλους. Τι θα τους πεις? Το ξέρεις ότι από το πρωί αυτό συζητάμε. Ρεζίλη έχουμε γίνει. Πρέπει να σκεφτείς τι θα τους πεις, Αλέξη. Γιατί φυσικά δεν πρέπει κανένας να μάθει ότι ζηλεύεις ή ότι νομίζεις ότι ο Νικόλας καταχράστηκε δικά σου λεφτά. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά. Σε πληροφορώ ότι μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Όλα τα αντέχω, και τα κοτσοπολιά και τα σχόλια και το σούσουρο και όλα. Το μόνο που δεν αντέχω είναι να μην ξέρω τι αισθάνεσαι για μένα. Ενώ εγώ που ξέρω τι νιώθεις, που ξέρω ότι στην πραγματικότητα με συχαίνεσαι, είναι καλύτερα. Γιατί δεν μιλάς, Μαρία? Δεν έχω να σου πω κάτι. Α, δεν έχεις να πεις κάτι? Δεν σε νοιάζει, δεν λες καλύτερα? Είσαι τελείως αδιάφορη. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάθομαι και να το παίζω αδιάφορος, ούτε να κάθομαι και να σε βλέπω να περιφέρεσαι μαζί του. Να τον κοιτάς, να τον αγγίζεις, να τον υπερασπίζεις όπως έκανες εχθές. Όχι. Είσαι δική μου, το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Θα ακυρώσω το γάμο μου για σένα. Λες ψέματα. Σου τορκίζομαι, θα τον ακυρώσω μετά το συμβούλιο. Τέλος πάντων. Έχουμε άλλα προβλήματα τώρα. Τι θα πεις στον κόσμο? Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Α, βλέπω στις ομορφιές σου. Εν ώψη του γάμου φτιάχνεις δερματάκι, έτσι? Τι πάθετε κι οι δυο σας? Κατάπιατε τις γλώσσες σας? Δηλαδή, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, Νικόλα, παιδί μου, τι δεν ξέρεις? Αυτή η επέμβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μαμά, βιάζεσαι. Παίζει να μην μπορώ να κάνω και τίποτα. Πρώτα πρέπει να κάνω τις εξετάσεις. Να δω αν είμαι συμβατός δότης. Νικόλα, αγόρι μου, δεν θέλω να κάνεις κάτι και μετά να το μετανιώσεις. Δεν μπορώ να κάτσω με σταυρωμένα χέρια για να το βλέπω να αργοπεθαίνει. Δεν μπορώ. Ενώ ξέρω ότι ίσως θα μπορούσα να το σώσω.
Βρε αγόρι μου, αυτός ετοιμάει. Δείχνει ότι έχεις σωστές αρχές. Όμως σκέψου, ο πατέρας σου που τόσο πολύ θέλεις να βοηθήσεις, θα έκανε το ίδιο για σένα? Ναι. Ναι, μάνα, θα το έκανε. Ναι. Πολύ σίγουρο σε βλέπω. Είμαι σίγουρος, μάνα. Αν τόσα χρόνια παιδάκι μου που είχε ρίξει μαύρη πέτρα, σου είχε συμβεί κάτι, αν κούφια η ώρα, ήσουν στο νοσοκομείο και χρειαζόσουν όχι νεφρό, αλλά λίγο αίμα για μια εγχείρηση. Αμάν. Όχι αμάν, Νικόλα, όχι αμάν. Πού θα ήταν τότε ο πατέρας σου, μου λες? Άσε, θα σου πω εγώ. Στην Αστόρια θα ήτανε και όχι στην κλινική δίπλα σου. Δεσποινής Μόιρα μου, τι βλέπετε? Βλέπω. Τι δεν βλέπω? Ακούς, Ντίντι, βλέπει και τι δεν βλέπει. Να τρομάξω τώρα? Γιατί να τρομάξεις? Με αμφισβητείς? Όχι, καλέ. Όχι, τι λέτε, προς Θεού. Σε όποιον Θεό πιστεύετε δηλαδή, γιατί αυτό δεν το διευκρινίσαμε. Σστ, σιωπή. Χάνω τη συγκέντρωσή μου. Ακούς, Ντίντι, σιωπή. Κάνει τη συγκέντρωσή της. Συνέχισε, Μόιρα μου. Το εξάγωνο του Δία τέμπει τη γραμμή της ζωής και λοξοδρομεί στο μονοπάτι της ενόρασης. Α! Όλα αυτά τα βλέπετε στο χέρι μου? Όχι, στο Ντίντι. Α, είπα κι εγώ. Στο δικό σου τα βλέπω, βλαμμένη. Α! Αχ, κορίτσι μου, ζαβό. Το δράμα το δικό μου θα τραβήξεις κι εσύ. Δηλαδή? Το μέλλον σου, κορίτσι μου, είναι να βλέπεις το μέλλον. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Μα πώς, καλέ, εγώ... Ακούς, Ντίντι, τόσο καιρό είμαι μέντιουμ και δεν το ξέρω. Και βέβαια είσαι. Τι, μ' αμφισβητές? Λοιπόν, θα μου απαντήσεις? Ρε, του σάρισμα για το γάμο είναι αυτό η σημάδι. Έμπλεξε σε ένα καυγά, εντάξει. Μπα, καυγά. Ναι, καυγά. Με ποιον, Αλέξη? Με κανένα ταξιτζή πάλι ή μήπως είναι τόσο λιώμα που ούτε καν θυμάσαι? Με το φίλο της Μαρίας. Πάλι καλά που θυμάσαι. Και γιατί, παρακαλώ? Δεν έχει σημασία. Αφού δεν έχει σημασία, γιατί δεν μου λες και εμένα? Ήμουνα πολύ ταραγμένος. Είχαμε πολλή δουλειά και ζήτησα από τη Μαρία να μην φύγει. Α. Είπες στη Μαρία να μην φύγει. Ναι, ήθελα να τελειώσει την αφορά για το συμβούλιο και... Και όπως είπα, ήμουν εκτός εαυτού λόγω άγχους. Της είπα να το ακυρώσει. Έπεσαν βαριές κουβέντες και ο Νικόλας με χτύπησε. Μπράβο, Μαρία. Πολύ κλασάτος ο φίλος σου, τον χαίρεσαι. Εγώ ξεκίνησα τον καυγά. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Συγχαρητήρια για τις φοβερές παραστάσεις που δίνεις τον τελευταίο καιρό στην εταιρεία. Μονίμως πιωμένος. Μαρκέλα, άκουσε με. Τι να ακούσω, ρε Αλέξ, τι να ακούσω? Τι συμπεριφορά είναι αυτή, δεν σ' αναγνωρίζω. Όλοι οι εργαζόμενοι μιλάνε για τον τραμπούκο πρόεδρο της εταιρείας. Για να μην μιλήσω για το φίλο της Μαρίας. Δεν θα ξανασυμβεί. Μπα, τέλος το σώπο τόσο νωρίς. Σου είπα, δεν θα ξανασυμβεί. Τώρα ζητούσα από τη Μαρία να με συγχωρέσει. Γονιπετείς. Τι? Γονιπετείς, λέω, ότι ζητούσες να σε συγχωρέσει. Γιατί έτσι μόνο συγχωρεί η κυρία Παπασωτηρίου. Ρε Μαρκέλα. Άσε μας, ρε Αλέξη. Άσε μας. Κάνω ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει πια. Δεν αντέχω άλλο. Εντάξει. Αυτά τους είπες κι εσύ. Μόνο που ξέχασες να της πεις και για το χαστούκι. Λυπάμαι πάρα πολύ, Αλέξη. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εκείνη τη στιγμή ήταν ο μόνος τρόπος που σκέφτηκα για να σε συνεφέρω. Μην ανησυχείς. Άλλωστε μου άξιζε. Μου άξιζε για τα καλά. Σε 5 λεπτά θα έχεις τον ισολογισμό. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Και μετά το συμβούλιο, ποιος μας πιάνει? Θα είμαι επιτέλους ελεύθερος.
σε πιστέψω, Αλέξη. Έτσι δεν είναι, παιδάκι μου. Έτσι είναι, μάνα. Εδώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, έχεις δίκιο. Αχ, δυστυχώς έχω δίκιο. Ο Νικήτας δεν στάθηκε ο πατέρας που μου άξιζε. Που αξίζει δηλαδή σε κάθε παιδί, εδώ που τα λέμε. Αλλά αυτό, μάνα, δεν σημαίνει ότι κι εγώ πρέπει να διαφορήσω. Να διαφορήσεις. Όχι βέβαια, Νικόλα μου. Εγώ σε μεγάλωσα με άλλες αρχές. Επειδή εκείνος δεν στάθηκε σαν πατέρας μου, αυτό δεν σημαίνει ότι κι εγώ πρέπει να σταθώ σαν ένας τέτοιος γιος. Ο πατέρας μου είναι, με έχει ανάγκη. Θα τον αφήσω να πεθάνει. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνω είναι να δω αν μπορώ να κάνω κάτι. Να δω αν μπορώ να τον βοηθήσω. Γιατί αλλιώς πώς θα κοιμάμαι τις νύχτες. Όταν ξέρω ότι ούτε καν μπήκα στον κόπο να δω αν μπορώ να κάνω κάτι ή όχι. Νικόλα μου, είσαι πολύ καλό παιδί. Πιο πολύ από ό,τι πρέπει στις μέρες μας. Αφού με μεγάλωσες εσύ, τι θα γινόμουν. Πάρω τηλέφωνο του γιατρού του. Ξέρεις ποιος είναι? Ναι, ξέρω σε ποιο νοσοκομείο πηγαίνει. Να. Εδώ έχω τα στοιχεία του. Φέρ' το, θα πάρω εγώ. Ναι. Καλημέρα σας. Τον κύριο Παπαδάτο, παρακαλώ. Ο ίδιος. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάτο. Είμαι η πρώην σύζυγος του Νικήτα Μαρκάκη, του ασθενή σας. Μωρέ, δεν τα αφήνουμε λέγω αυτά. Σε ποιον τα πουλάς? Σιγά μην είναι άρρωστη. Αλήθεια σας λέω, κύριε Στεργίου. Η Μάρθα έπαθε κρίση κολικοειδίτιδας και είναι στο νοσοκομείο. Μα θα σας έλεγα ψέματα για κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, άμα είναι να καλύψει μία την άλλη, λες και δεν σας ξέρω. Δεν ξέρω τι ξέρετε. Η Μάρθα είναι στο νοσοκομείο με κρίση κολικοειδίτιδας και θα εγχειριστεί σήμερα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ δεν έχω καμία βεβαίωση γιατρού που να μου λέει κάτι τέτοιο. Πώς να έχετε, κύριε Στεργίου. Σήμερα μπήκε στο νοσοκομείο. Μόλις γίνει καλά και έρθει, θα φέρει μαζί της τα χαρτιά. Το καλό που της θέλω. Γιατί εγώ, ό,τι και να λες, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει κοπάνα. Είχε να κάνει αρχαιοθέτηση, βλέπει σήμερα. Κοπάνα? Μα τι λέτε. Τώρα με πήρε τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Αλλά καλά, λες και θα βγάλω άκρη. Τέλος πάντων, πες της να μου φέρει τη βεβαίωση αν θέλει να της δώσει την αναρωτική. Αλλιώς, να το ξεχάσει. Μάλιστα, θα της το πω. Έτσι, μπράβο. Τι συμβαίνει, τι τρέχει? Η Μάρθα, Δεσποινή Στεφανέλη, είναι άρρωστη στο νοσοκομείο. Τι έπαθε? Κρίση κολικοειδίτιδας. Θα εγχειριστεί άμεσα. Πω από την καημένη, φαντάζομαι πόσο θα πονάει. Ναι. Πονάει πολύ. Ευτυχώς όμως αυτή η εγχείρηση έχει γίνει ρουτίνα για τους γιατρούς και έτσι θα γίνει σύντομα καλά. Αυτό μου έλεγε και η Μάρθα. Σε 2-3 μέρες θα είναι κοντά μας. Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα? Δεν έχει φέρει βεβαίωση γιατρού, άρα δεν μπορώ να της δώσω άδεια. Γιατί? Να της δώσεις και όταν θα βγει από το νοσοκομείο θα σου προσκομίσει ό,τι ακριβώς σου χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Και τι θα κάνω μέχρι να έρθει η Μαρκελά? Πνίγομαι. Χρειάζομαι αντικαταστάτρια. Η Μάρθα είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό το διάστημα. Δεν μπορώ να μην ακαλύπτω. Σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι. Βρες μια αντικαταστάτρια να κάνεις τη δουλειά σου, τόσο δύσκολο είναι. Ας μην το κάνουμε θέμα που θα λείψει κοπέλα για 2-3 μέρες. Ναι, κύριε Παπαδάτο. Ναι, εντάξει, θα έρθουμε, ναι. Μόνο θέλω να σας ρωτήσω κάτι επί τη ευκαιρία. Το πρωί τσάκισα κάτι γλυκάκια. Βλέπετε το επάγγελμα. Ναι, γιατρέ μου. Ζαχαροπλάστησα είμαι. Και ήθελα να σας ρωτήσω μήπως αυτό επηρεάζει την εξέταση. Α, όχι. Εντάξει, γιατρέ μου. Θα σας δούμε σε λίγο. Γεια σας. Λοιπόν. Δεν άκουσες. Πάμε για εξέταση. Πού πάμε? Στον γιατρό, ρε, θα κάνω κι εγώ την εξέταση. Καλά, μάνα, τρελάδες, γιατί να πάμε και δυο μαζί? Γιατί έτσι? Έλα εδώ, ρε, μάνα, να σου πω. Οι πιθανότητες να είσαι συμβατή δότρια είναι πάρα πολύ μικρές. Μικρές στο μάτι, μεγάλες στο κρεβάτι. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε, μάνα? Ό,τι θέλω, λέω. Βλακίες λες. Σιωπή ανεδέστατε, θα αφήσω εγώ το μοναχογιό μου να πάει να τρυπηθεί για χάρη του αχαήρευτου του πατέρα του. Μα ρε, μάνα, άλλο εγώ κι άλλο εσύ. Εγώ υποχρέωση είναι πατέρας μου. Ωραίος είσαι εσύ, παιδάκι μου. Εσύ να κοιμάσαι ήσυχο τα βράδια και εμένα να μετρώει η αϊπνία. Μπρος, πάμε να μυστήσουμε τον γιατρό. Πάρε το μπουφάν σου. Μαρκέλα,
Λοιπόν, τι έγινε? Τι να γίνει. Από το κακό στο χειρότερο πάμε εδώ μέσα. Τώρα η Μάρθα δεν είναι καλά. Μπα, τι έπαθε αυτή? Δάγκωσε τη γλώσσα της και δηλητηριάστηκε. Λίλια, ανάσα τις κακίες, δεν είναι η ώρα. Καλά, καλά, έλα, έλα. Πες μου, τι έπαθε? Είναι στο νοσοκομείο. Έχει κολικοειδίτιδα, θα εγχειριστεί. Α, εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Και μια φίλη μου έκανε πρόσφατα και βγήκε αμέσως. Τσακ μπαμ, δεν είναι τίποτα. Το ξέρω ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά έχω και το στεριού να μου γκρινιάζει. Πνίγεται, λέει, και θέλει αντικαταστάτρια. Και γιατί γκρινιάζει? Κανονικά αυτός θα πρέπει να κάνει πάρτι που θα έρθει άλλη στη θέση της. Σιγά τον πολύτιμο συνεργάτη. Λίλιαν, μη λες βλακίες. Όντως του είναι πολύτιμη. Δεν ξέρεις τι δουλειά του βγάζει. Αλλά βέβαια, πού να ξέρεις εσύ. Γιατί δεν δουλεύω εγώ σκληρά? Α, δεν το συζητώ. Εσύ, η Μάρθα και η Λουκία είστε οι μόνες που σκίζεστε εδώ μέσα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αναγνωριστούν οι κόποι μου. Οπωσδήποτε. Παιδί μου, με τον Αλέξη, τι έγινε, τι σου είπε? Τι να μου πει, ό,τι ακριβώς μου πες και εσύ. Είχε πιει, είχε άγχος για την αναφορά για το συμβούλιο. Αμάν πια αυτό το συμβούλιο. Έχει γίνει σύσκεψη κορυφής του Κογκρέσου. Πες το ψέματα. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν, ήθελε να κρατήσει τη Μαρία παραπάνω. Βλέπεις, δεν κάνει βήμα χωρίς τη Μαρία του. Εκείνη ήθελε να φύγει, δεν ξέρω κιόλας πώς ακριβώς έγινε. Ήταν φορτωμένος και ο δικός μου, τη συνέχεια την ξέρεις. Πλακώθηκε με τον άλλο το χαμένο. Α, μην τον βρίζεις τον Νικόλα, ο Νικόλας δεν έφταξε τίποτα. Μπα, και πού το ξέρεις εσύ? Το ξέρω. Α, να υποθέσω ότι εχθές είχες να περιποιηθείς άμαχο πληθυσμό. Να υποθέσεις. Αλλά ο Νικόλας δεν ήταν καθόλου άμαχος, αν θέλεις να ξέρεις. Του ρίξε του δικού σου στο ψαχνό. Τι του ρίξε δηλαδή? Του έδωσε και κατάλαβε. Το σημάδεψε ο αλήτης. Να δούμε τώρα πώς θα φύγει το σημάδι μέχρι το γάμο. Δεν φταίμε εμείς. Πηγαίνατε γυρεύοντας. Α, μπα, μπα. Τώρα γίνατε εσείς. Φαντάζομαι για να έκανες κόμμα μαζί του, σε πόσο χάλια κατάσταση τον βρήκες. Η αλήθεια είναι ότι και ο Νικόλας μου χτύπησε. Αϊ! Μαρκέλα, έπρεπε να με έβλεπες. Αχ, αυτό μου έλειπε. Μαρσί, ένα θα σου πω. Τύφλα να έχουν οι αποκλειστικές νοσοκόμες. Να με έβλεπες πως τον περιποιήθηκα. Αχ, σταμάτα, αρχίζω να έχω εικόνα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει η άλλη. Πού ζεις, κοριτσάκι μου, και πού την είδες την καλημέρα? Τι γίνεται, Κρίστο, τι νέα τη Λουκία? Είναι λίγο καλύτερα. Αλλά πρέπει να ξεκουραστεί, έτσι είπε ο γιατρός. Της έδωσε φάρμακα? Το μόνο φάρμακο που πρέπει να πάρει η Λουκία είναι το Κριστολάξ. Καλέ, τι φάρμακο είναι αυτό? Πρώτη φορά το ακούω. Βέβαια, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην αγορά γι' αυτό. Είναι φάρμακο κατά του Κρίστο. Άρχισες πάλι? Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ τι λέω. Φάρμακο κατά του Κρίστο. Το παίρνεις και ξενιάζεις μια για πάντα από τον ιστερικό τον Κρίστο. Εγώ πάντως, σας το λέω, να μην πείτε ότι δεν σας είχα προειδοποιήσει, μόλις βγει το φάρμακο, να το πάρετε κι εσείς, προληπτικά. Εντάξει, Κρίστο μου, εγώ θα το πάρω. Κρίστο, πού θα πάει αυτό? Θα σταματήσει να κατηγορεί τον εαυτό σου για την κατάσταση της Λουκίας? Όχι, γιατί ό,τι και να μου πείτε θα είναι ψέματα. Εγώ φταίω, εγώ και μόνο εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Τη φώναζα, την έτρεχα, την ξεθέωνα. Την έβαζα να κάνει 100 δουλειές ταυτόχρονα. Αχ, είμαι ένας εγωκεντρικός παλιό χαρακτήρας. Σχεδιαστήσε, ρε Κρίστο, πάμε για επίδειξη. Θα μπορούσε εσύ να έχει πάθει υπερκόπωση. Δεν έπαθα όμως. Κακό σκύλι ψόφα δεν έχει. Που να ψόφαγα μόλις τη φώναζα για τα στριφώματα. Ποια από όλες τις φορές? Βαλτίσε κι εσύ. Αφήστε, είμαι απαρηγόρητος. Δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει κολεξιόν, δεν υπάρχουν επιδείξεις, δεν υπάρχουν χέρια. Και δεν υπάρχει Κρίστο χωρίς τη Λουκία. Έλα ρε Κρίστο, σε λίγο θα μας πεις να την κλωνοποιήσουμε κιόλας. Αυτό. Μαρκέλα, αυτό. Τι κουβέντα μου πεις τώρα. Πραγματικά δηλαδή πιστεύω αυτή η ιδέα της κλωνοποίησης. Έτσι να είχα δύο Λουκίες, θα παίρνανε πόδι όλες οι άχρηστες. Όλες θα παίρνανε πόδι. Και οι μοντέλες σου? Αν από το κλωνοποιείο μου βγάζανε και λίγο πιο αδύνατες Λουκίες, τότε ναι. Ξού και οι μοντέλες. Σιγά της Ναόμη. Εδώ μπορεί να φαίνονται απλά βότσελα, αλλά δεν είναι. Είναι από ένα γαλάτι δρυίδι και λένε το μέλλον. Μην με ρωτήσεις που τον βρήκα τον δρυίδι. Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω ποτέ τις πηγές μου. Ένα μπορώ να σου πω μόνο. Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι. Watch me now. Είναι από τη συλλογή της Κλεοπάτρας. Δεν μου τα έδωσε η ίδια μια υπηρετριά της. Ξέρεις πόσα είναι? 10.
όσες και οι φορές που η μεγάλη αυτοκράτηρα επισκέφθηκε την καφετζού της. Και αφού της έλεγε το φλιτζάνι η αρχικαφετζού του παλατιού, εκείνη το έπαιρνε μαζί της κλεομάτρα στην καμαρή της. Μην τυχόν και το δει κανείς και μάθει τα μυστικά της. Καταλαβες? Και αφού διασώθηκαν τα φλιτζάνια μετά το θάνατό της, ταξίδεψαν στον χρόνο, στον κόσμο, πλήθηκαν με τα νερά όλων των ωκεανών, μέχρι που έφτασαν στα δικά μου χέρια με τις εξής ιδιότητες. Ψήνεις καφέ για 10 άτομα. Πώς τον πίνεις? Πολύ γλυκό. Έχασες. Η Κλεοπάτρα τον έπινε μέτριο σαν και εμένα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τον καφέ. Κρίμα. Εσένα θέλω! Τι έγινε πάλι? Σώσε με. Ή άνοιξε τα παράθυρα. Εγώ πάω να πάρω φόρα, να πέσω τώρα αμέσως. Νύφες όλου του κόσμου, πάτε αλλού να ραφτείτε. Θα ηρεμήσει να μου πεις τι έγινε. Ο Στεργίου. Ο Στεργίου που κακόχρονο να έχει. Απήγα για ένα μοντέλο μου, την Μπιάνκα. Τι λες, ρε Κρίστο? Αυτό που ακούς. Η Μάρθα λέει, αρρώστησε. Ναι, είναι στο νοσοκομείο. Και εμένα τι με νοιάζει, μου λες? Εμένα τι με νοιάζει που αρρώστησε η Μάρθα? Τι με νοιάζει εμένα και μου αρπάζει τη μοντέλα μου? Λες και είναι εκείνη η ωραία Ελένη και αυτός ο Πάρης. Αυτός ο Πάρης, τρομάρα να του έρθει του βλάχου. Θα ηρεμήσει να καταλάβω τι έγινε. Πήρε ο Στεργίου μοντέλο σου. Ναι, αγάπη μου, πήρε ο Στεργίου μοντέλο μου. Έψαχνε, λέει, μια αντικαταστάτρια. Έψαξε. Έφαγε τον κόσμο και στο τέλος σκέφτηκε ότι η καλύτερη υπάλληλο από τη δική μου τη μοντέλα δεν θα βρει πουθενά. Πάμε καθόλου καλά? Ζητώ την άμεση παρέμβαση της εργοδοσίας. Πρόντο! Σε παρακαλώ, μη φωνάζει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Όχι θα. Να πας να μου τη φέρεις τώρα αμέσως. Αλλιώς θα μου στρίψεις, το λέω. Τι πράγματα είναι αυτά. Έχασα τη Λουκία, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλες απώλειες. Να βρει άλλο Στεργίου. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Λέω, Χρυσό μου, και εγώ δεν είμαστε με τα καλά μας. Αλλά δεν θα την πληρώσω εγώ επειδή έπεσε περονόσπορο στις απόκληρες. Εντάξει, Χρυσό, εντάξει. Τι εντάξει, Χρυσό μου, δεν τελείωσε. Έχω κι άλλα να σου πω. Δεν μου λες. Η δικιά μου, το βούρλο αυτό, το βούρλο, η μοντέλα μου. Τι σκεφτότανε, μου λες? Λες και της προτείνανε θέση στο δημόσιο. Αμέσως το τρέξει. Μη χάσει το κελεπούρι. Τι τράβα ο Άμυρος. Σε παρακαλώ, Χρυσό, γύρνα στο ατελιέ και θα το χειριστώ εγώ. Να μου τη φέρεις πίσω. Έχει να κάνει πρόβα. Σου είπα, στο ατελιέ και το κανονίζω εγώ. Άγιε μου Βερσάτσε, δώσ' μου δύναμη. Τώρα τι κάνεις? Βρήκες ώρα να κοιμηθείς? Δεν κοιμάμαι, αγόρι μου. Προσεύχομαι. Προσεύχεσαι? Mm. Ε, τι να κάνω, αφού όλα τα άλλα δεν πιάσαν. Σταμάτα ρε να γρουσουζεύεις. Θα μας τη φτιάξει την αναφορά, αφού μου το είπε. Ναι, καλά. Κι άλλα σου έχει πει αυτή και είδαμε. Έχεις δίκιο. Δεν είδαμε. Μήπως να προσευχηθούμε μαζί? Σωστό. Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Όχι, ρε, άλλο έλεγα. Να πάω να δω τι κάνει. Έτοιμος ο συλλογισμός, κύριε. Τέλεια. Έλα να δούμε. Δεν μπορώ άλλη αναμονή, παιδιά. Περίμενε. Καλημέρα, κύριε Μαντά. Καλημέρα, Σοφία. Γεια σου, Σοφάκη μου. Καλημέρα. Μαργαρίτα, Στέφανε. Λίλιαν. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε καλά? Μια χαρά, κοριτσάκι μου. Εσείς ομορφιές όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Πώς τα πας εδώ, καλά? Όλα καλά, ναι. Δηλαδή, Στέφανε, θα ήθελα να σου μιλήσω για ένα θέμα μου. Θα ήθελα τη γνώμη σου για κάτι. Αχ, αυτό αργότερα, γλυκιά μου, γιατί τώρα ο Στέφανος πρέπει να δει το γιο του. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πού βρίσκεται τώρα? Είναι στο γραφείο του. Η Μαρκέλα? Και η Μαρκέλα στο γραφείο της είναι. Θέλεις να τη φωνάξω? Όχι. Απλά πες ότι θα είμαστε στο γραφείο του Αλέξη. Μαρία, τι είναι αυτό? Ο πραγματικός συλλογισμός. Γι' αυτό πόνεσαι τόσο. Ρε συ Μαρία, δεν είχες πει ότι θα τον συγυρίσεις λιγάκι, θα τον φτιάξεις? Μα δεν σας είχα πει ότι πρώτα πρέπει να φτιάξω τα αληθινά νούμερα? Αλλιώς πώς θα βασιστώ να κατασκευάσω τα πλασματικά? Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Πες μου κάτι όμως τώρα. Πότε θα είναι έτοιμος ο άλλος συλλογισμός, αυτός που θα παρουσιάσουμε στο συμβούλιο, εννοώ? Ναι. Μέχρι το βράδυ. Ωραία. Πρέπει να ξέρω ακριβώς τι ώρα θα είναι έτοιμος. Χρειάζομαι πληροφορίες για το συμβούλιο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβή ώρα.
Αλλά εντάξει, μέχρι το βράδυ θα είναι έτοιμος, μην ανησυχείτε. Ωραία. Πες μου κάτι, έχει κανείς άλλος αντίγραφο από τον αληθινό ισολογισμό? Όχι, 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 κανείς. Ευτυχώς. Δεν πρέπει κανείς να δει αυτή την αναφορά, ειδικά ο πατέρας μου. Χαίρετε. Γεια σου, αγόρι μου. Μαμά, μπαμπά, δεν σε περίμενα. Είπαμε να σου κάνουμε έκπληξη. Βρε καλό στο όμορφό σου εγώ. Γεια σου, Δημήτρη. Δουλεύετε, ε? Αλέξη, τι είναι αυτό που κρατάς, ο ισολογισμός?